Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα καινούριο mode που έχει έρθει στη σειρά Mini, συγκεκριμένα στο Mini 4 Pro. Αυτό το mode προϋπήρχε στο Mavic 3, ήρθε πρώτη φορά σε χαμηλότερη κατηγορία από την κατηγορία Mavic στο Air 3 που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, και τώρα για πρώτη φορά ήρθε σε κατηγορία Mini και θα πάμε να δούμε πώς το ενεργοποιούμε και πώς το χρησιμοποιούμε. Το mode για το οποίο μιλάω είναι το Cruise Control. Το Cruise Control, παιδιά, είναι ένα καινούριο mode που ήρθε στη σειρά Mini. Θα δείτε ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και μπορείτε να κάνετε ωραία πράγματα και ουσιαστικά σας αφαιρεί μία από τις παραμέτρους της πτήσης για να μπορείτε να κάνετε άλλα πράγματα. Αλλά πριν δούμε ακριβώς πώς δουλεύει και πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε για το χειριστήριο RC2, αλλά και για το χειριστήριο RC1 που είναι για τη σειρά Mavic 3, και RC2 είναι τα ίδια αυτά τα δύο χειριστήρια που είναι για R3 και Mini 4. Πάμε πρώτα να δούμε για RC2. Για RC2, αφού ανοίξουμε και συνδεθούμε προφανώς τον drone, θα πατήσουμε τις τρεις τελείες πάνω δεξιά στο χειριστήριο, θα μπούμε μέσα στο μενού Safe Control, στη δεύτερη καρτέλα λοιπόν του μενού, και θα κατέβουμε προς τα κάτω και θα πάμε εκεί πέρα που λέει Button Customization. Θα κλικάρουμε εκεί, θα μπούμε μέσα και τι θα κάνουμε, ουσιαστικά θα κάνουμε assign, θα αναθέσουμε δηλαδή τη λειτουργία του Cruise Control σε ένα από τα δύο κουμπιά που βρίσκονται στο πίσω μέρος του χειριστηρίου. Για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να πάμε δίπλα που βλέπετε εκεί πέρα που λέει C1 button, C2 button. Το C1 button είναι το recenter tilt down gimbal, δηλαδή αυτό που σου κάνει, που σου κεντράρει ξανά το gimbal αν το έχεις γυρίσει προς τα κάτω κτλ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το C2 το έχω κάνει εγώ, το έχω αναθέσει για cruise control. Εσείς μπορείτε να βάλετε το C1 αν θέλετε. Πατάμε μέσα εκεί πέρα που λέει C2 button, ας πούμε συγκεκριμένα έχω πάει εγώ, Cruise Control. Αν θυμάμαι καλά αυτό ήτανε αλλού, αλλά τέλος πάντων όπου και να ήτανε, εσείς θα πάτε στο Tab Control, θα δείτε τις επιλογές που έχετε, οι οποίες είναι Recenter Tilt Gimbal, αυτό το έχουμε στο C1, Follow FPV, Auxiliary Light και Cruise Control. Πάρα πολύ απλά, θα πατήσετε Cruise Control και πλέον με το C2 θα έχετε τη δυνατότητα να μπείτε σε Cruise Control. Αντίστοιχα, για να το κάνουμε σε χειριστήριο RC1 ή NI2, NI2 είναι το καινούριο, NI1 είναι ακριβώς τα ίδια και είναι το χειριστήριο όπου μπαίνει το κινητό τηλέφωνο από πάνω, τότε θα πρέπει να κάνουμε τις εξής κινήσεις. Μπαίνουμε πάλι μέσα στο μενού, πάνω στις τρεις τελείες δεξιά, πηγαίνουμε Safety, Control, ακολουθάμε ακριβώς τα ίδια βήματα που ακολουθήσαμε και στο RC2. Πηγαίνουμε Button Customization, αυτή τη φορά όμως δεν χρειάζεται να μπούμε κάπου μέσα, γιατί το μόνο Customize κουμπί που έχουμε στο χειριστήριο NI1 ή NI2 είναι το FN, το οποίο εντοπίζεται στην πάνω αριστερή γωνία. Οπότε πηγαίνουμε και διαλέγουμε και λέει Press, μία φορά πάτημα δηλαδή, Recenter Tilt Down Gimbal, δηλαδή πατώντας το μία φορά μας κεντράει το gimbal, και έχω βάλει εγώ στο double press, δηλαδή τακ τακ δύο φορές να μπαίνει το cruise control. Όταν θα πάτε εσείς να το ανοίξετε, πιθανότατα όπως και στο RC2 να είναι σε άλλη ρύθμιση, π.χ. το auxiliary light ή το follow ή κάτι άλλο, ας πούμε, όπως από την κάμερα που έχει κάποια increase, decrease, CV κτλ. Έχει διάφορες επιλογές. Εσείς θα διαλέξετε το cruise control και τώρα όταν θα πατάτε δύο φορές το FN, τακ τακ, θα μπαίνει αυτόματα το cruise control. Πάμε λοιπόν τώρα και έξω να δούμε στην πράξη πώς δουλεύει το cruise control. Ωραία, αφού σετάραμε το cruise control, θα πετάξω τώρα με NI2, στο κουμπί C2 συγκεκριμένα το έχουμε βάλει, εδώ πέρα δηλαδή. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Εν τω μεταξύ είναι λίγο η ώρα ντάλα, οπότε θα κάτσω εδώ σε μια σκιά που έχει ίσα ίσα. Πάμε λοιπόν για την απογείωσή μας, να τα βάλω όλα στο αυτόματο να μην ασχολούμαστε καθόλου, είμαστε ok. Δορυφόρους έχουμε και πάμε να δούμε. Πολύ ωραία. Το Mini είναι στον αέρα. Πού να κάτσω ρε παιδιά, κάτσω εδώ ίσως. Λίγο να μου κόβει τον ήλιο γιατί δεν γίνεται. Λοιπόν, ωραία. Γυρνάμε, κατεβάζουμε λίγο κάμερα και ανεβαίνουμε ύψος. Δεν θα πάω πολύ μακριά γιατί όπως βλέπετε η μπαταρία μου είναι στο 30%. Ούτε βίντεο έχω βάλει να γράφει. Θέλουμε απλά να δείξουμε το cruise control.
Λοιπόν, θα κατευθυνθούμε εδώ σε αυτό το οικόπεδο. Φτάνοντας εδώ, τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Για να ενεργοποιήσουμε το cruise control, έχουμε βάλει στο κουμπί, συγκεκριμένα εγώ στο C2, εσείς μπορεί να θέλετε να το βάλετε στο C1, διπλό κλικ στο FN, στο κουμπάκι για το ΝΗ1, ΝΗ2 ή μονό κλικ, εσείς αποφασίσετε τι σας βολεύει περισσότερο. Πάμε λοιπόν για να δούμε πώς το ενεργοποιούμε. Το H είμαι εγώ εκεί. Για να το ενεργοποιήσουμε θα πρέπει πάρα πολύ απλά να πάμε μπροστά, να πάρουμε την ταχύτητα που θέλουμε και εν συνεχεία να πατήσουμε μία φορά το κουμπάκι του cruise control. Βλέπετε ότι εγώ το πήγα σε ταχύτητα 7,8 μέτρα και μου το κράτησε. Μπορώ να στρίψω και να είναι στην ίδια ταχύτητα συνέχεια, έτσι. Οπότε βγάζουμε τον παράγοντα του να κρατάμε το γκάζι, ας πούμε, συνέχεια. Πάει μόνο το αυτόματα. Εάν θέλω να αυξήσω την ταχύτητα, τότε πάρα πολύ απλά πατάς το δεξί μοχλοπάνω να αυξηθεί η ταχύτητα και ξαναπατάς το C2 και βλέπετε ότι έγραψε Cruise Speed Updated. Για να το επενεργοποιήσετε πατάτε πάνω στην οθόνη που λέει Aircraft Cruise Control και πατάτε το H και κατευθείαν όπως βλέπετε το drone θα σταματήσει. Είναι πάρα πολύ βολικό, δοκιμάστε το σε πτήσεις, σε πλάνα όπου έχετε να κάνετε, ξέρω εγώ, έτσι θέλετε να το κάνετε πολύ cinematic, βγάζετε τον παράγοντα του γκαζιού από τα πλάνα σας και παίζετε μόνο μετά με την κάμερα και τις στροφές και μπορείτε να βγάλετε πάρα πολύ ωραία και smooth cinematic πλάνα. Αυτά είχαμε να πούμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλιά σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!